Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο και είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τον Αμβληθέν ανάμεσα στους Γιάρακα Χόξ και την Ιφάν. Είναι τον Αμβληθέν του χιονιά, καθώς τα αγόρια μας είναι όλα βόρεια και ήταν αποκλεισμένα και συναντιόνται δύο εβδομάδες αργότερα. Στο πρώτο μάτς είχε κερδίσει η Νίκαν. Σήμερα κατεβαίνει με αρκετές απουσίες. Μία και σημαντικότερη είναι του Ανδριόπουλου, ο οποίος εκτεί την τελευταία του αγωνιστική της ποινής. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τις πεντάδες μας. Για το Γέρακα, ο Παλάντζας. Ο Τικάσης. Ο Δασκαλάκης, ο Γραβάνης. Και ο Λιγνός. Από την άλλη έχουμε τον Οβάρα, τον Μορφιάδη, τον Μαρκόπουλο, τον Τσίλι και τον Γκατζέλη. Γεμάτος ο βάγκος του Γέρακα, 5 βλέπω εκεί πέρα που κάθονται και 5 μέσα 10. Απ' την άλλη βλέπω άλλους 2. Εντυμένους. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τον πίνακα. Περιμένουμε λίγο, έτοιμοι είμαστε. Τζάμπο. Ανάμεσα σε Λιγνό και Μαρκόπουλο. Νικητής ο Λιγνός, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή η φάπα που έριξε στην μπάλα. Έτσι η πρώτη κατοχή είναι στα χέρια της Λιγνά. Έχουμε και εξελίξει τον όμιλο μετά την τιμωρία της Σέρβη. Λογικά θα είναι πρόβλημα να θα πέσει από την Evolution Development. Στην Κατζέλη είναι άσχημα το μάτι σου. Λίγο σπέντε πάω. Δίνει το κάσι να μην πέσει την μπάλα. Λατζά σπρώχνει το Μαρκόπουλο. Θετικό λοιπόν το Γέρακα. Τελικά ο Γιωργούσης είναι στην πεντάδα, αλλά δεν έχει εμφάνιση και γι' αυτό δεν είναι στην φωτογραφία. Ο Πικάσης μας είπε ότι η Μουστίκη που περίμενε έρθει ήρθε σήμερα να τον βοηθήσει κάτω από τα καλάθια. Ο Γιωργούσης είναι άσχετος στην πρώτη πόλη. Για να δούμε τι θα κάνει στη δεύτερη. Ανοίγει λογαριασμό για την ομάδα του και κάνει το 1-0. Ο Κατζέλης κατεβάζει την μπάλα. Φωνάζει και το σύστημα. Σταματάει την τρίπλα. Βγαίνει στο Μορφιάδη. Δεν είναι καλή πάσα του όμως. Κάνει λάθος και κατοχή περνάει. Κόκκινο. Κάσης. Σκέφτεται λίγο, τελικά θα σηκωθεί και 3-0 μπροστά ο Γέρακας Χόξ. Έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα αυτό το παιχνίδι μας. Τζέλης. Μαρκόπουλος. Δεν είναι καλό το σούτου, έκανε airball. Δεν είναι καλές οι βλέπεις εκθέσεις της Νίκαν. Το 0 παραμένει. Κάνει το 6-0. Θα βοηθήσει το Γέρακα αν πάρει μια διαφορά από την αρχή. Είναι και λίγη αντιπάλη του. Θα έχει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ και για την Νίκα. Παίρνει την ανάσα του, σηκώνεται. Και ας το κλείει. Να δούμε αν θα είναι πιο τυχερό στη δεύτερη προσπάθειά του. Και θα είναι 1-6. Πρώτος πόντος μάλλον και για την Νίκα. Η οποία ακόμα δεν έχει αυτό ένα σκοράρι της παιδιάς. Κάσης στο Γιώργο.
τύπης αυτός εκεί με το τζιλ μπροστά του, μπερδεύεται λίγο, χάνει την μπάλα, εκεί πατάει και τον Καντζέτσι που διεύει. Κλείστηκε εκεί ο Γιώργουσης, αλλά έχουμε ακόμα μια λάθος πάσα από την Νίκα. Δεν είναι καλές οι επιλογές τις πάσες που κάνουμε. Έχουμε κάνει και πάρα πολύ λάθη και αν συνεχίσουν έτσι θα τα πληρώσουν. Ο Ναβάρης στο μεταξύ είναι καυτός. Βάζει ακόμα ένα δίποντο και κάνει το ένα αυτό. Τζέλης. Παίρνει εκεί ένα σκρίν από τον Ναβάρα. Μαρκόπουλος στο τζιμ. Ξεκινά Μαρκόπουλος. Δείχνει να περάσει. Θα δίνει στην Νίκαν. Δεν φλέξουν και το Λιγνό. Πρέπει να δώσει λίγο χώρο ο Λιγνός στον αντίπαλό του. Να μπορέσει να κάνει μια επαναφορά στην προκοπή. Γκατζέλης. Θα το κάνει, τελικά θα περάσει. Θα σταματήσει, θα σκοφτεί. Δεν θα βάλει παλάτι. Ο Ναβάρα θα πάρει το rebound. Θα κερδίσει και το φάουλ. Έχει ευκαιρίες στην ίδια επίθεση Νίκαλ να βάλει καλάθι. Δεν νομίζω ότι είναι... Είναι στο κατέβασμα νομίζω του rebound. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολλές. Αλλά ο διαιτητής βλέπει καλύτερα από μένα ίσως. Είναι και πιο έμπειρος ηλικία. Τέλος πάντων, θα παραβάζει την πρώτη βολή. Φάουλ στον Πικάσιο Τσίλης. Μαλαγιές. Ξουράφης θα μπει. Μορφιάδης θα βγει. Είχε χώρο Πικάσης, μπήκε λίγο πιο μέσα και ας το έξε. Τσίλι στο φιλικό, στο αμυντικό. Τσίλις. Τσίλις στο Νοβάρα. Τσίλις, Νάι, αστοχή, λίγο στο rebound. Πικάσης, με το παιχνίδι, προλάβει. Τα έχουν προλάβει, έχουν γυρίσει όλοι τα εκεί. Σνίκαν, γυρίσαν τώρα και οι Γερεβάς. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε σιγά σιγά από το time out μας. Για να δούμε τι αποφάσισαν οι παίκτες της Νίκαν το time. Στο μεταξύ έχουμε και μια αλλαγή για τα γεράκια. Έπιασε το αποτελικά το time out. Μπήκε για τους γέρακας. Συγχωρέστε με για οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε έκφραση θα ακολουθήσει σε περίπτωση που κάνει κάποιο overball ή κάποιο airball και που πήγε στο κουτούλο το γάμο προσωπικά. Εντάξει, ο Γραβάνης βάζει ακόμα ένα τρίποντο και κάνει το 5-16. Παίρνει η ομάδα του συν 11 και σε την ψήφια διαφορά. Σουράφος πετάει δικό μου Γιώργος και κλέβει την μπάλα.
τρεις. Κόπουλες για τρεις. Άκου τρούλες στο πάτρι. Κάσε το γραβάνι. Γραβάνις πάρα πολύ καλός. Στα πρώτα 6,5 λεπτά που έχουμε διανύσει. Oh,
μπάγκο. Να μπουν κατά πόσο θα εισακουστούν.
13. Ούτε αυτή τη φορά. Για να κάτσει τον πάγκο. Βήματα λέει ο διαιτητής. Είναι πολύ καλή. Και μεταξύ όλων μας απαντάει με δίποντο. Εντάξει, είναι καλύτερος ο Γέρακας σήμερα. Πρέπει να το παραδεχτεί το αυτό. Βάρα, πλάτη. Θα μπω στην γράφη, πόδια. Θα τα κοιμένει σε χέρια, Νίκα. 14. Έχουμε αλλαγές. Αν θα δούμε στο γραβάνης. Παίρνουμε στο παρκέ. Συνεχής σχολείται οι οδηγίες στον πάγκο. Το Μπουζούλου και το Μπουζούλου και το Μπουζούλου
επέστρεψε ο Κουντρούλης. Ο Λιγνός βγήκε. Κόπουλος. Τρία δευτερόλεπτα λέει ο διαιτητής τον Άλντο, τον Νοβάρα. Δύο μισή λεπτά μέχρι το χρόνο. Να πάρουν και μερικές ανάσες εδώ οι παίκτες μας. Με την άμυνα τους από το δεκάλεπτο έχοντας 0 φάουλ, τα κεράκια λένε νίκαν έχοντας 0 φάουλ. Αυτή τη φορά θα ευσοχίσει και στην πρώτη τσίλης. Τα λέει ο διαιτητής.
Αλλά νομίζω γραβάνι σε πουκάλι. Κόψανε.
κάνουμε time out γρήγορα γρήγορα από τα γεράκια. Καθώς είδαμε την διαφορά να πέφτει στις 14, σταμάτησε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ το time out. Σταθερή στην απόδοση της είναι. Και
κράτησε όμως την μπάλα. Ο Νοβάρα θα βγει. Ρούσης Γραγούνος. Παλατζάς. Θα σηκώθει ο Παλατζάς. Παλάθ μετράει και έχουμε και φάουλ που σφάσει το Σκλαβούνο. Σπρώχνει τον αντίπαλό του. Ο Γραβάνης. Καλή άμυνα εδώ πέρα από την Νίκαν, αλλά ήταν καλύτερο το σούπι για να κάχει. Να δεθεί εδώ πέρα ο Κουτρούλης. Λιτά και τα δύο του τα κορδόνια. Ο Άλντο.
γκολ. Πήρε την κατοχή την ομάδα του. Τέσσερα σαν τους πάλους του. Ραβάνης. Θα πάει όμως στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Το κουμπί του πίνακα που κλείνει το χρόνο.
τσακώνεται εκεί η γραμματεία μας. Εδώ από τον διαιτητή μας, πως δεν μπορεί να ανέβει, να ανέβουν τα δευτερόλεπτα. Σουρέψα στο χείς το μεταξύ στην πρώτη βολή. Καλά.
μπάλα. Μπορούσε να μπει και αυτή. Θα δούμε τερμπάρα. Είναι να ευστοχίσει και στις δύο Μαρκόπουλες. Θα το κάνει στην πρώτη. Στο τρίποντο η διαφορά. Να δούμε αν θα βάλει και τη δεύτερη. Βιάζονται τους λέει διαιτητής. Ησυχία. Δεν θα τη βάλει τη δεύτερη. Μπήκε και πιο γρήγορα μέσα. Δεν πειράζει. Στο τρίποντο είναι η διαφορά. Στείλει το γραβάνι στις δύο στη γραμμή της ανθρωπίας για δύο ελευθερίες βολές.
Είναι κάτω, τα παράτησε ποτέ. Επέστρεψε στο παιχνίδι. Διεκδίκησε μέχρι το τέλος. Ο Γραβάνης θα αστοχίσει και στην πρώτη. Για να δούμε τι θα κάνει στη δεύτερη. Δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης να επιδείξει. Τώρα πάει ο Λιγνός. Θα αστοχίσει στη δεύτερη. Time out από την Μίκαν. 62-66. 14 λεπτά είναι πολύς χρόνος. Θα πάνε φορά μπροστά και ένα γρήγορο καλά θέλουνε. Για να δούμε, επιστροφή σε λίγο. Επιστρέψαμε το time out. Πολλές έχουν κερδίσει γρήγορα γρήγορα οι παίκτες της Νίκαν. Θα στοχίσει και στη δεύτερη. Έχουμε τζάμπολ. Έχει και κάποια νεύρα. Λογικό. Καλή συνέχεια.